Έχουμε τώρα μία βασιλόπιτα για ρεκόρ Guinness με άρωμα Ελλάδα. Σε ποια περιοχή? Στο Περιστέρι. Ναι. Και μιλάμε για μία βασιλόπιτα η οποία ξεπερνά τους 7 τόνους σε βάρος. Βλέπουμε και χαρακτηριστικό βίντεο. Μία προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Και το σημαντικό είναι ότι θα μοιραστεί, τέλος πάντων, θα έχουν την ευκαιρία αρκετοί να φάνε και να δοκιμάσουν. Περισσότερα θα μας πει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ο κύριος Γιώργος Τσίνας, είναι αντιδήμαρχος ψηφιακής πολιτικής στο Δήμο Περιστερίου, και να μας απαντήσει κιόλας αν το σπάσαμε τελικά το ρεκόρ Guinness ή ακόμα παίζεται. Είμαστε στο σπάσιμο. Στο σπάσιμο. Λοιπόν, ξεπερνά τους 7 τόνους βάρους, λοιπόν, θα διανεμηθεί στους πολίτες. Μία αξιόλογη προσπάθεια, εικόνες και πλάνα που κάνουν το γύρο της Ελλάδας διαφημίζουν όχι μόνο την παράδοση και το έθιμό μας, αλλά και το Δήμο που έχει προχωρήσει σε αυτή την ξεχωριστή πρωτότυπη πρωτοβουλία. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σας, κυρία σας, κυρία Σπανού. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στο γιορτινό Περιστέρι. Ναι. Το Περιστέρι είναι πρωτεύουσα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Αττική, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επικοινωνούμε μαζί σας στην πολύ όμορφη Κρήτη, την οποία την αγαπάμε πολύ στο Περιστέρι, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος το γνωρίζουμε, περιστεριωτών κατάγεται από την Κρήτη. Εννοείται, ένας δραστήριος σύλλογος εκεί στην περιοχή σας. Το σπάσαμε το ρεκόρ ή ακόμα? Το σπάσαμε το ρεκόρ και ετοιμαζόμαστε για να σπάσουμε το ρεκόρ της επόμενης χρονιάς τώρα. Αν είναι δυνατόν. 50.000 κομμάτια, ναι. 50.000 κομμάτια. Περισσότερα από 7,5 τόνοι βασιλόπιτα. Ναι. Πραγματικά μία μοναδική ατμόσφαιρα. Ξέρετε, αυτό αποτέλεσε μια ιδέαρχου μας του Ανδρέα του Παχατουρίδη πριν από αρκετά χρόνια, το οποίο κατέληξε πλέον να έχει γίνει ένας θεσμός. Και όλοι την προπαραμονή των Χριστουγέννων να βρίσκονται στο Περιστέρι για την πιο μεγάλη, την πιο ωραία, την πιο γιορτινή βασιλόπιτα της χώρας και της Ευρώπης. Πρέπει να μας στείλετε όμως κάνα κομμάτι τώρα και εδώ στο Ηράκλειο. Κοιτάξτε, εννοείται, ξέρετε, εσείς έχετε την κριτική φιλοξενία, αλλά εμείς έχοντας βολιαστεί και από τους κριτικούς συντοπίτες σας, συντοπίτες μας, έχουμε και εμείς την περιστεριώτικη φιλοξενία. Οπότε εμείς θα σας στείλουμε βασιλόπιτα, εσείς θα μας φιλέψετε τσιμπιά. Ό,τι θέλετε. Φλουρί μέσα είχε βασιλόπιτα ή το αποφύγαμε? Περισσότερα από 200 φλουριά. Ήδη έχουμε τους νικητές. Βέβαια. Οι οποίοι έχουν πάρει τα δώρα τους και μέσα στην εβδομάδα φέρνοντας τα φλουριά θα παίρνουν και τα υπόλοιπα δώρα. Τι να πούμε, αντιδήμαρχε, είστε εξαιρετικός. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Όντως εκεί στο Δήμο σας υπάρχουν εκατοντάδες κριτικοί. Πραγματικά έχουμε συνδεθεί και το έχουμε μεταφέρει και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το μήνυμά σας εκεί και στους συνδημότες σας που γνωρίζω μας παρακολουθούν. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Πριν σας πω το μήνυμά μας για τα Χριστούγεννα, εγώ θα σας πω ότι... Βέβαια, εντάξει, θα το βρούμε. Πριν μας πει το μήνυμα, λοιπόν, κάτι άλλο ήθελε. Πάμε, αντιδήμαρχε, να σας ακούσουμε. Διακοπή. Το έχουμε, πάμε. Λοιπόν, πριν σας πω τις ευχές μας για την πρωτοχρονιά, για τον νέο χρόνο, θα σας πω ότι το Περιστέρι είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Άνθρωποι από κάθε γωνιά, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, από το Ιόνιο μέχρι το Ακριτικό Αιγαίο, είναι εδώ πέρα και έχουν φτιάξει με το DNA που έχει φέρει καθένας από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αυτό το φιλότιμο, φιλόξενο και δημιουργικό DNA του Περιστεριώτη. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, λοιπόν, για τη νέα χρονιά, μεταφέροντας και τις ευχές του Δημάρχου μας, του Ανδρέα του Παχατουρίδη, είναι αγάπη, αλληλεγγύη, χαμόγελο και αισιοδοξία σε πείσμα των καιρών. Και όσον αφορά για μας το Περιστέρι, όπως προχωράμε τόσα χρόνια, έτσι θα προχωρήσουμε και τώρα. Όλοι μαζί, χωρίς να αφήνουμε κανέναν απ' έξω, μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις και στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, οπλιζόμαστε με το χαμόγελο και την αισιοδοξία μας για να έχουμε ένα 2023 που τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ.